Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, κυρίες και κύριοι. 400 σκευάσματα βρίσκονται σε έλλειψη αυτή τη στιγμή, όπως τουλάχιστον καταγγέλνουν οι φαρμακευτικοί σύλλογοι. Το θέμα εξετάζεται από το Υπουργείο Υγείας για να διαπιστωθεί πού οφείλονται αυτές οι έλλειψεις. Όσον αφορά την αντιβίωση που μου ζητήσατε, δεν υπάρχει, είναι σε έλλειψη. Αγώνας δρόμου από φαρμακοποιούς και ασθενείς για να βρεθεί το απαραίτητο φάρμακο. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 400 σκευάσματα βρίσκονται σε έλλειψη αυτή τη στιγμή, όπως καταγγέλουν οι φαρμακευτικοί σύλλογοι. Έχω περίπτωση ασθενούς που έχει γυρίσει τουλάχιστον 20 φαρμακεία. Και έχει αλλάξει και περιοχές. Έχει αλλάξει περιοχές για να βρει τα φάρμακά του. Ψάχνω και δεν βρίσκω, ναι. Πρέπει να περιμένω μέρες, μπορεί και να μην έρθει και ποτέ. Μέχρι μέχρι στιγμής που διάβασα από το Α μέχρι το F, υπάρχουν τα δύο μόνο φάρμακα. Τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν. Από απλά παυσίπονα μέχρι αντιεπιληπτικά φάρμακα, ασθενείς αναγκάζονται να απευθύνονται από φαρμακείο σε φαρμακείο για να εκτελέσουν τη συνταγή τους. Και αυτή τη στιγμή στον πάγκο έχουμε άνθρωπο που ψάχνει φάρμακο για διαβήτη, πολύ σημαντικό και δεν το έχουμε. Και ινσουλίνες που ο άνθρωπος χωρίς τις ινσουλίνες του μπορεί να πεθάνει. Αυτή τη στιγμή τις μάνες μου τις γράψαν ένα φάρμακο το οποίο δεν μπορώ να το βρω και θα περιμένω. Για διαβήτη. Για διαβήτη και δεν το βρίσκεται. Όχι. Οι ελλείψεις αφορούν σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής σε αναντικατάστατα φάρμακα, μεταξύ άλλων παυσίπονα, αντιβιωτικά, αντιδιαβητικά, αντιπυκτικά και αντικαταθλιπτικά. Είναι όσα φάρμακα εδώ είναι φθηνά και στο εξωτερικό είναι ακριβά. Υπάρχουν οι παράλληλες εξαγωγές. Τα φάρμακα έρχονται στην Ελλάδα με πολύ χαμηλή τιμή, γιατί αυτή η τιμή έχει δοθεί για την Ελλάδα και επανεξάγονται. Τα παραγγέλνει η φαρμακοποιός και μου τα φέρνει. Γιατί είναι χοληστερίνη και τα λοιπά. Και δεν τα βρίσκεται. Όχι, δεν τα βρίσκω. Σε πολλές περιπτώσεις οι γιατροί αναγκάζονται να συνταγογραφήσουν άλλο σκεύασμα. Του λέμε ότι αυτό δεν υπάρχει, ρώτησε τον γιατρό, του επιτρέπει να πάρει ένα αντίγραφο. Εάν μας απαντήσει ναι, προσπαθούμε να το καλύψουμε το αντίγραφο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα εξετάζεται από το Υπουργείο Υγείας για να διαπιστωθεί πού οφείλονται οι ελλείψεις που παρατηρούνται.